κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πάμε όμως να δούμε πρώτα σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Η κακοκαιρία ωκεανής έχει ήδη προκαλέσει έντονα φαινόμενα και στον Εύρο, πια η κατάσταση κυρίως στο νησί της Αμοθράκης. Πρόεδρος Κελπνό για γρήπη, τον επόμενο 1,5 μήνα θα έχουμε κι άλλους νεκρούς. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προμηθεύει τα σχολεία με αντισηπτικά και ειδικά καθαριστικά για τη γρήπη. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την υποπαραχώρηση των 10 περιφερειακών λιμανιών, το σχέδιο για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Ανοίγει ο δρόμος για την αυτονόμηση του νοσοκομείου του Δημοτήχου με το νέο θεσμικό πλαίσιο. Μετά του καιρού, κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσουμε σήμερα την ενημέρωσή μας. Πάμε αμέσως τώρα να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, τον κύριο Δημήτρη Πέτροβιτς, για να μας δώσει την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μετά το πέρασμα της Οκεανίδας. Η Οκεανής λοιπόν ήρθε και προκάλεσε διάφορες καταστάσεις. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου κυρίως, αλλά και στο νησί της Αμοθράκης. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Μπασκάκη. Για δώστε μας λίγο την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο νομό Εύρου. Ήταν ένα δύσκολο 48ωρο, ένα φαινόμενο που ήταν έντονο κυρίως στο νησί της Αμοθράκης αλλά και στον υπόλοιπο Εύρο. Στον ορεινό όγκο είχαμε ειδικά προβλήματα, τα οποία όμως αντιμετωπίσαμε και σε όλο το οδικό δίκτυο. Αρχικά είχαμε παγετό με συνοδευόμενο από χιονόπτωση. Αυτό όμως το σκέλος αντιμετωπίστηκε ικανοποιητικά, δεν είχαμε προβλήματα. Ο νομός παρέμεινε ανοιχτός σε όλα τα σημεία. Καλή συνεργασία και με τους Δήμους και με την Τροχέα. Άρα δεν είχαμε ιδιαίτερο πρόβλημα στο υπηρετικό σκέλος. Η προσοχή μας, κυρία Μπασκάκη, εστιάστηκε στο νησιωτικό σκέλος, δηλαδή στη Σαμοθράκη, όπου από τα ξημερώματα του Σαββάτου είχαμε έντονη χιονόπτωση, ισχυρούς ανέμους και χιονοθύελλα. Αυτό ακριβώς το στοιχείο οδήγησε στο να μην μπορεί να γίνει ο αποχιονισμός του νησιού, λόγω του γεγονότος ότι κινδύνευαν τα χιονιστικά μηχανήματα. Οι χειριστές δηλαδή έκριναν πως δεν μπορεί να γίνει αποχιονισμός. Μετά από 24 ώρες την Κυριακή ξεκίνησε κανονικά. Βέβαια οι άνεμοι παρέμειναν και πάλι ισχυροί, αλλά δεν ήταν το φαινόμενο στην έξαρση της προηγούμενης μέρας. Έτσι λοιπόν από χθες ξεκίνησε ο αποχιονισμός του νησιού. Το δυστύχημα είναι ότι κάποια μηχανήματα παρουσιάζουν βλάβη και αντιμετωπίζεται. Χρειάστηκε να ζητηθεί εκ νέου συνδρομή από την περιφέρεια, από το Δήμο. Ετοιμαστήκαμε να στείλουμε σήμερα μηχανήματα και αλάτι. Δυστυχώς, λόγω του απαγορευτικού, δεν επιτράπει ο απόπλους του πλοίου που θα μετέφερε βοήθεια στη Σαμοθράκη. Περιμένουμε αύριο το πρωί, καθώς και μόλις επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, να μπορέσουμε να στείλουμε μηχανήματα και αλάτι στο νησί. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, από την πρώτη στιγμή ήσασταν σε πλήρη επαγρύπνηση και ετοιμότητα, σύμφωνα και με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αλλά και των ειδικών, ενώ των μετεωρολόγων. Ωστόσο, πείτε μου, τα προγνωστικά για τα επόμενα 24 ώρα λένε ότι θα υπάρξει ύφεση του φαινομένου, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, κυρία Μπασκάκη, αυτό μας δίνει ελπίδα. Η ύφεση του φαινομένου θα μας βοηθήσει στο να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα σε μια άλλη διαφορετική έκβαση. Θεωρούμε ότι η δύσκολη περίοδο των 48 ωρών πέρασε. Ευτυχώς, βέβαια, δεν είχαμε κάποιο δυσάρεστο γεγονός. Η όλη πολιτική προστασία ήταν επιποδός και βέβαια και στους Δήμους υπήρχε πολύ καλή συνδρομή με τα δικά τους μηχανήματα. Γενικά, το φαινόμενο δεν προκάλεσε αρνητικές επιδράσεις σε διάφορα σημεία του νομού, αλλά το πρόβλημά μας και εκεί η προσοχή μας εστιάζεται στη Σαμοθράκη. Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Να φανταστείτε ότι στη χώρα και σε κάποια άλλα σημεία, εξαιτίας των θυελωδών ανέμων και της χιονοθύελλας και των χαμηλών θερμοκρασιών, προκλήθηκαν 2 μέτρα χιονοπτώσεις, ναι, ένας όγκος χιονιού πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο στη διαχείρισή του. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε με κάθε μέσο να συνδράμουμε και να βοηθήσουμε το νησί. Αμέσως μετά από εσάς, έτσι και αλλιώς, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, θα έχουμε μαζί
μαζί μας τηλεφωνικά και τον Δήμαρχο της Αμοθράκης για να μας περιγράψει και ο ίδιος την κατάσταση στο νησί. Και από όσο γνωρίζω, η Δημοτική Αρχή έχει ζητήσει και τη συνδρομή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ακριβώς, και μέσω της Γενικής Γραμματείας είχαμε ειδοποιηθεί και εμείς παράλληλα. Είμαστε ο πλησιέστερος αυτοδιοικητικός θεσμός της Αμοθράκης. Γι' αυτό το λόγο επιχειρούμε αυτή την ώρα να στείλουμε βοήθεια. Δυστυχώς, οι καιρικές συνθήκες, η απαγόρευση απόπλου. Ας ελπίσουμε από αύριο. Δεν μας βοήθησε. Αύριο το πρωί, γιατί είχαμε και διακοπές ρεύματος στη Σαμοθράκη, είχαμε και διακοπές της τηλεπικοινωνίας. Ήταν ένα πάρα πολύ έντονο φαινόμενο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμότατα για τις πληροφορίες. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, παραμένουμε στα του καιρού και πάμε αμέσως τώρα να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο της Αμοθράκης, τον κύριο Θανάσιο Βίτσα, ο οποίος είναι μαζί μας τηλεφωνικά και θα μας δώσει την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο νησί. Δύσκολες ώρες, κύριε Δήμαρχε, για την Αμοθράκη για ακόμα μία φορά. Ωστόσο, από όσο γνωρίζω, η Δημοτική Αρχή κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου καταρχήν να μην κινδυνεύσει καμία ανθρώπινη ζωή και κατά δεύτερον, φυσικά, να κρατηθούν οι δρόμοι ανοιχτοί. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πράγματι, από το Σάββατο αντιμετωπίζουμε μια κακοκαιρία πολύ δυνατή πλέον. Η ωκεανίδα τελικά έβγαλε το μένος της μάλλον στο νησί μας. Λοιπόν, έχουμε ξεπεράσει τα συνηθισμένα βέβαια. Παρότι είναι ο τρίτος φετινός χιονιάς, αλλά ο τελευταίος είναι ο χειρότερος της 15 ετίας. Και μας έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Υπάρχει σόρευση χιονιού πολύ μεγάλη, ειδικά στο δυτικό κομμάτι του νησιού. Τα συνεργεία μας επικουρούμενα από δύο μηχανήματα μισθωμένα της περιφέρειας και από ένα μηχάνημα του στρατού κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες από χθες. Το Σάββατο προσπάθησαν πολλές φορές, αλλά η ορατότητα ήταν τόσο περιορισμένη που τα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια των χειριστών. Άρα από χθες το πρωί αποχιονίζουμε. Λοιπόν, υπάρχουν οι βασικές συνδέσεις πλέον, έχουν ανοίξει οι βασικές συνδέσεις, έστω και με δυσκολίες και με 4x4 μεταξύ των οικισμών. Και τώρα το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στο δεύτερο στάδιο, τα εντός οικισμού, για να περάσουμε σταδιακά και στο τρίτο, που είναι αγροτικοί δρόμοι, επιμνιοστάσια κτλ. Αλλά σε αυτό χρειαζόμαστε βοήθεια. Και έχουμε ζητήσει από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας βοήθεια. Με τη Γενική Γραμματεία είμαστε σε ανοιχτή γραμμή από το Σάββατο. Και χρειαζόμαστε βοήθεια σε κάποια μηχανήματα τύπου GCB και Bobcat. Κύριε Δημαρχέ, το νησί, αν δεν κάνω λάθος, από την προηγούμενη θεομηνία του 2017 μέχρι και σήμερα παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έτσι δεν είναι? Παραμένει. Δεν έχει λήξει αυτή η προθεσμία? Όχι, αλλά κοιτάξτε, μας έχει δημιουργήσει μεγάλες καθυστερήσεις ο φετινός χειμώνας και θα αιτηθούμε και παράταση, γιατί ούτως ή άλλως έχουμε όλους τους αντικειμενικούς λόγους για να το κάνουμε, και πέρα για πέρα δηλαδή, και πάνω από κάθε αμφιβολία υπάρχουν αυτοί οι λόγοι για να παραταθεί. Τώρα, δεν το ξέρω βέβαια, δεν το προδιαγράφω, αλλά είναι κάτι που θα το αιτηθούμε. Εκτός από την έκκληση την οποία έχετε κάνει και την παρέμβαση προς την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έχει κάτι άλλο σε προτεραιότητα ως ανάγκη? Θέλω να πω, χρειάζεστε κάτι άλλο που πρέπει να λυθεί άμεσα? Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι ο καθαρισμός με τα χιόνια. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει άνθρωπος. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή, στην Καμαριώτισσα λίγο τα πράγματα έχουν εξομαλυνθεί. Πήγα, τα είδα πριν από λίγο προσωπικά ο ίδιος. Στη δρόμη γίνεται η κυκλοφορία, αλλά με πολύ περιοριστικούς όρους. Ακόμα υπάρχει απαγόρευση και καλώς, πολύ καλώς η αστυνομική διεύθυνση επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας τις προηγούμενες δύο μέρες. Πιστεύω ότι σήμερα ή αύριο αυτό μπορεί να λήξει, αλλά ισχύει ακόμα τουλάχιστον επίσημα. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι οι οικισμοί. Είναι φακαρισμένα τα πάντα. Ξέρετε, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει κανένας. Και μάλιστα αυτή η σόρευση χιονιού, τι να σας πω τώρα, στα στενά της χώρας, υπάρχει ένα πρόβλημα. Ακόμα και οι μηχανήματα δουλεύουν, δεν έχουν χώρο να εναποθέσουν τον όγκο του χιονιού. Από αλάτι, η προμήθεια σε αυτή τη στιγμή είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο, κύριε Δήμαρχε? Αλάτι έχουμε ζητήσει. Ένα φορτίο αλάτι. Έχουμε λίγο, αλλά το χρειαζόμαστε. Και χρειαζόμαστε προμήθεια και μηχανήματα. Αυτά προς το παρόν. Αυτές είναι οι ανάγκες για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Γιατί με τα μηχανήματα αυτά που ζητούμε. Υπάρχει και ένα πρόβλημα στις επικοινωνίες, από όσο γνωρίζω, κύριε Δήμαρχε, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα επικοινωνίας. Υπάρχει μια συγκεκριμένη κεραία εδώ στην περιοχή της χώρας, η οποία μας κόβει και γίνεται αυτό πολύ τακτικά και από πολλά χρόνια. Αυτό έτσι παράκληση στους υπεύθυνους πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Τουλάχιστον όταν έχει ρεύμα λειτουργούν. Εδώ μιλάμε για ένα διακόπτη ο οποίος πέφτει και δεν σηκώνεται ποτέ. Δηλαδή, μάλιστα, και δεν είναι τώρα με τα έκτακτα φαινόμενα που στο κάτω-κάτω θα το δικαιολογούσαμε κιόλας. Αυτό σημαίνει πολύ τακτικά.
Οι προβλέψεις λένε, κύριε Δήμαρχε, ότι από τα επόμενα 24 ώρα η κατάσταση θα αρχίσει να εξομαλύνεται. Ωστόσο, από ό,τι καταλαβαίνω και από κάποιες δηλώσεις που κάνατε τις προηγούμενες ημέρες και με την εμπειρία βεβαίως που έχετε, ίσως τόσο χιόνι έχετε πολλά χρόνια να δείτε στο νησί. Ναι, ναι, έχει ακριβώς 15 χρόνια να εμφανιστεί. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν το 2005, νομίζω, τελευταία φορά, πιθανόν το 6. Κάπου εκεί πάντως, γύρω στα 15 χρόνια να εμφανιστεί αυτού του μεγέθους ο χιονιάς με τέτοιες ποσότητες. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μάλιστα. Ναι, ας είμαστε και λίγο προσεκτικοί. Γρήγορα. Κύριε Δημαρχέ, εγώ αντιλαμβάνομαι απόλυτα τα προβλήματα έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή. Ξέρω πως η Δημοτική Αρχή, εσείς προσωπικά αλλά και οι συνεργάτες σας κάνετε ό,τι μπορείτε. Αλλά ας είμαστε και εμείς λίγο οι δημότες, ενώ οι κάτοικοι της Αμοθράκης προσεκτικοί. Ας είμαστε λίγο πειθαρχημένοι στους κανόνες της πολιτικής προστασίας. Όχι άσκοπες μετακινήσεις. Λίγο πιο προσεκτικοί τέλος πάντων. Βλέπετε ότι, κοιτάξτε, το μόνο διαθέσιμο μέσο μαζικής επικοινωνίας που διαθέτουμε εδώ είναι η κοινωνική δικτύωση και προσπαθούμε να το εκμεταλλευτούμε. Σας πληροφορώ ότι εν αναμονή της κακοκαιρίας, ήδη από την Παρασκευή, είχαμε κάνει στο νηστικό τοπικό όργανο, είχαμε στο νηστή με τους εργαζόμενους του Δήμου, τους χειριστές, είχαμε πάρει τηλέφωνα σε πάρα πολλούς που ξέρουμε ότι αφήνουν τα αυτοκίνητά τους εσωτερικά στους οικισμούς και τους ειδοποιήσαμε να μετακινήσουν εκτός οικισμού τα αυτοκίνητά τους, γιατί όταν αφήνουν τα αυτοκίνητα οπουδήποτε εμποδίζουν και τα εκχιονιστικά να δουλέψουν όταν χρειαστεί. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια. Αν ήταν δηλαδή μια συνηθισμένη κακοκαιρία, ήδη θα είχε αντιμετωπιστεί στο 100% από την πρώτη μέρα. Nice. Όμως ξέφυγε ως προς τις προβλέψεις, γιατί είναι υπερβολικό αυτό που έγινε. Κύριε Δήμαρχε, θα είμαστε σε επικοινωνία. Ό,τι άλλο προκύψει, φυσικά εδώ είμαστε για να ενημερώσουμε τους κατοίκους της Αμοθράκης και βεβαίως να συνδράμουμε. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Αν χρειαστείτε φωτογραφικό υλικό, θα βρείτε. Βεβαίως, έχουμε ήδη βρει και με κάποια έννοια μας βοηθάτε και εσείς, κύριε Δήμαρχε, προκειμένου να δείχνουμε την πραγματική κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στο νησί. Σας ευχαριστούμε θερμότατα. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Στα επακόλουθα του καιρού, κυρίες και κύριοι, και των άσχημων καιρικών φαινομένων θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα, διότι η γρίπη είναι εδώ και μάλιστα είναι για τα καλά. Εδώ δραματική είναι η κατάσταση στην χώρα από την επιδημία της γρίπης που σαρώνει την επικράτεια, καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Κελπνό, οι νεκροί έχουν ανέλθει στους 74 από 56 που ήταν τα θύματα της επιδημίας πριν από μία εβδομάδα. Την ίδια ώρα στα σχολεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να εφοδιαστούν με προϊόντα όπως αντισηπτικά και καθαριστικά υλικά κατά της γρίπης. Δραματικά ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τη γρίπη, αγγίζοντας τους 74 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Κελπνό. Μόνο την τελευταία εβδομάδα κατέληξαν 18 άτομα από τη γρίπη. Ο πρόεδρος του Κελπνό υπογράμμισε ότι συμπληρώνουμε 2 μήνες του επιδημικού κύματος. Ο αριθμός των απολειών ζωής είναι σημαντικός, βέβαια περίπου στα ύψη των προηγούμενων ετών. Φαίνεται ότι πλησιάζουμε κοντά στην κορύφωση. Τον επόμενο 1 με 1,5 μήνα θα έχουμε και άλλα κρούσματα και πιθανώς και άλλοι άνθρωποι δεν θα τα καταφέρουν, κυρίως λόγω γρίπης, αλλά και σε συνδυασμό με άλλα νοσήματα και παθήσεις, σημείωσε ο κύριος Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ. Ερωτηθείς για τα μέτρα προστασίας που μπορούμε να λάβουμε, είπε, να αποφύγει ο πληθυσμός να εκτίθεται άσκοπα στο κρύο, δεδομένου το κρύο είναι σύμμαχος της γρίπης. Άλλος τρόπος προφύλαξης είναι ο εμβολιασμός, ακόμη και τώρα από κάποιον ο οποίος όμως πρέπει να λάβει υπόψη ότι θα χρειαστούν 15 με 20 ημέρες για να λειτουργήσουν τα αντισώματα. Το Υπουργείο Παιδείας τις προηγούμενες ημέρες προχώρησε σε ανακοινώσεις και εγκυκλίους προς τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς αλλά και τους ίδιους τους μαθητές. Οι Δήμοι, όπως ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης, προχωρούν σε προληπτικά μέτρα μαζικού χαρακτήρα και προμηθεύουν τα σχολεία με ειδικά αντισηπτικά τζέλ, καθαριστικά υλικά και κρεμοσάπουνα. Πράγματι, από σήμερα και μέχρι την Τετάρτη, σε όλες τις σχολικές μονάδες του Καλλικροτικού Δήμου της Αλεξανδρούπολης, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πρόκειται να διανεμηθούν υλικά, αντισηπτικά, τζέλ, καθαριστικό υλικό για τις επιφάνειες, αλλά και ειδικά κρεμοσάπουνα, προϊόντα όλα εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ, τα οποία έχουν σαν στόχο να λειτουργήσουν ανασταλτικά στη μετάδοση του ιού. Ήταν μια πρωτοβουλία καταρχήν της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, όπου κάναμε ένα αίτημα προς το Δήμο για μια έκτακτη χρηματοδότηση για να καλύψουμε αυτή την ανάγκη άμεσα, αποτελεσματικά και μαζικά, προσπαθώντας έτσι λίγο να θωρακίσουμε τα σχολεία απέναντι στο φαινόμενο της εξάπλωσης του ιού.
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας για την κύρωση των συμβάσεων παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και των οργανισμών λιμένος, το οποίο περιλαμβάνει και διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος της λιμενικής διακυβέρνησης. Το συγκεκριμένο σχέδιο περιγράφεται με λεπτομέρεια το μοντέλο αξιοποίησης των δραστηριοτήτων και των υποδομών με συνέργειες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μέσω των υποπαραχωρήσεων δραστηριοτήτων σε 10 περιφερειακά λιμάνια της χώρας, ανάμεσα σε αυτά φυσικά και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Να πούμε λοιπόν ότι από την αρχή της τοποθέτησής της ως εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Νατάσα Αγκαρά υπογράμμισε πως η αξιοποίηση των λιμανιών αυτών χωρίς να υποβληθούν σε ιδιωτικοποίηση ή σε πώληση, αλλά παραμένοντας υπό δημόσιο έλεγχο, αποτελεί πολιτική απόφαση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και είναι αποτέλεσμα συστηματικής διαπραγμάτευσης ώστε να αποτραπεί το μοντέλο της ιδιωτικοποίησης της προηγούμενης κυβέρνησης. Εκτός αυτού, η επιλογή του μοντέλου των υποπαραχωρήσεων αντί του μοντέλου της ιδιωτικοποίησης μέσω της πώλησης του πακέτου μετοχών και την σύναψη σύμβασης με ανάδοχο ιδιώτη επιλέχθηκε και για οικονομικούς λόγους, με γνώμονα πάντα, όπως υπόθηκε από την κυρία Καρά, την διασφάλιση της καλής λειτουργίας, της ανάπτυξης αλλά και της βιωσιμότητας του κάθε οργανισμού λιμένα. Για την συνολική τώρα ανάπτυξη και αξιοποίηση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης μίλησαν σήμερα από κοινού σε συνέντευξη τύπου παραχώρησαν ο πρόεδρος του ΟΛΑ, ο κύριος Χρήστος Δούκας, η κυρία Νατάσα Αγκαρά, όπως είπαμε, αλλά και ο κύριος Δημήτρης Ρίζος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον Εύρο. Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για το νέο μοντέλο αξιοποίησης των δραστηριοτήτων και υποδομών με συνέργειες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μέσω των υποπαραχωρήσεων δραστηριοτήτων σε 10 περιφερειακά λιμάνια της χώρας. Ανάμεσα σε αυτά τα λιμάνια είναι και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για το νομοσχέδιο με τον τίτλο για την κύρωση των συμβάσεων παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και των οργανισμών λιμένος, διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις, το οποίο, όπως τόνισε και ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Φώτης Κουβέλης, δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς λιμένων να προσελκύσουν επενδύσεις από τους ιδιώτες προκειμένου να αναπτυχθούν δραστηριότητες επενδυτικού χαρακτήρα. Απαντώντας ο κ. Κουβέλης στην κριτική της αντιπολίτευσης, η οποία αφισβήτησε το μοντέλο των υποπαραχωρήσεων, είπε ότι το μοντέλο αυτό ισχύει στο 80% και πλέον σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν πλην της Ένωσης Κεντρών, που δήλωσε παρόν. Δεν παραχώρησε το ελληνικό δημόσιο την κυριότητα στον οποιονδήποτε άλλον. Δεν επιτρέπει ο νόμος να πάρει το σύνολο του λιμανιού ένας επενδυτής. Δηλαδή δεν επιτρέπει την ολική υποπαραχώρηση, υπογράμμισε επίσης ο Υπουργός Ναυτιλίας, απαντώντας επίσης το ερώτημα που τέθηκε και στις επιτροπές αλλά και στην Ολομέλεια, εάν είναι δυνατόν ένα λιμάνι στο οποίο θα υπάρξει μια επένδυση να μην συνεργάζεται με ένα άλλο λιμάνι. Ο κ. Κουβέλης παρατήρησε ότι η σωστή ανάγνωση του νομοσχεδίου θα οδηγήσει στη βεβαιότητα ότι όχι μόνο δεν απαγορεύεται η συνεργασία μια δραστηριότητα του ενός λιμανιού με τη δραστηριότητα κάποιου άλλου λιμανιού, αλλά προβλέπει με σαφήνεια τις συνδυασμένες δραστηριότητες που μπορεί και ο ίδιος επενδυτής να έχει. Ο κ. Κουβέλης εξήγησε ότι εάν για παράδειγμα κριθεί ότι το λιμάνι της Καβάλας ή της Αλεξανδρούπολης σε συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει ανάγκη να συνεργαστεί για το εμπορικό αντικείμενο με το λιμάνι του Βόλου στον Παγασιτικό, σε τίποτε δεν εμποδίζεται στο να πάρει μέρος σε συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία και να εξασφαλίσει και τη συλλειτουργία των δραστηριοτήτων μεταξύ των δύο λιμανιών. Ο κ. Κουβέλης τόνισε τέλος ότι οι υποπαραχωρήσεις θα γίνονται με την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού στη βάση συγκεκριμένης πρότασης που θα υπάρχει, έτσι ώστε να αξιολογείται και η δυνατότητα του λιμανιού αλλά και η απόδοση της επένδυσης. Είναι δηλαδή ένας διαγωνισμός διάφανος, καθαρός, στη βάση του εθνικού μας δικαίου αλλά και του νησιακού δικαίου. Να πω και τις προσωπικές μου σκέψεις, αν θέλετε και το αίσθημα αδικίας που πολλές φορές, στο οποίο βρέθηκα πολλές φορές όταν ανέλαβα αυτή τη διαχείριση αυτή του λιμένα από τη θέση του Προέδρου του ΔΣ και του Διευθύνοντος Συμβούλου, ξεκαθαρίζοντας από την αρχή και χωρίς θεωρητικές αναζητήσεις και προσεγγίσεις, τι γίνεται με τα... γιατί πάμε σε αυτή τη διαδικασία των υποπαραχωρήσεων, κάτι που βέβαια σε τοπικό επίπεδο κανένας δεν το αρνείται και μάλιστα προείπα ότι πάρα πολλοί τοπικοί θεσμικοί φορείς στηρίξαν αυτή την προσπάθεια ακόμα και αν είναι αλλού στα ιδεολογικά τους. Γιατί βλέπαν πολύ καθαρά σαν τοπικοί παράγοντες και θεσμοί ότι αυτό είναι το μοντέλο που μπορεί να προχωρήσει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Παγκοσμίως λοιπόν, τρεις είναι οι δρόμοι που αξιοποιούνται και αναπτύσσονται και λειτουργούν τα λιμάνια. Ένας δρόμος είναι ο κλασικός, το λιμάνι που είναι και φορέας διαχείρισης και πάροχος υπηρεσιών, το δημόσιο, το κράτος, το κρατικό λιμάνι. Τι σημαίνει για την περίπτωση της Αλεξανδρούπολης το κρατικό λιμάνι? Είναι αυτό που είναι σήμερα. Κρατικό λιμάνι είναι. Αδυναμία επενδύσεων, αδυναμία χάραξης στρατηγικής, αδυναμία υλοποίησης επιχειρησιακών προγραμμάτων,
και που επιδεινώνονται και λόγω της θέσης που περνάει η χώρα, χωρίς καμία δυνατότητα να εμπλακεί στο παιχνίδι των παγκόσμιων παικτών σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τις μεταφορές και το εμπόριο, γιατί αυτή η ιστορία έχει πάει σε παίκτες οι οποίοι είναι 4-5 σε όλο τον κόσμο. Και με αυτούς πρέπει να κάνεις να συναλλαγείς και να δημιουργήσεις δυνατότητες για το λιμάνι. Άρα, ούτε διαμετακομιστικό κέντρο, ούτε ενεργειακός κόμβος, ούτε θαλάσσιος τουρισμός. Απλώς θα μέναμε στην μακαριότητα ότι έχουμε ένα δημόσιο λιμάνι. Αυτή η ιστορία, αυτό το μοντέλο έχει σχεδόν εκλείψει παγκοσμίως. Το άλλο, η άλλη πλευρά, είναι η παραχώρηση μετοχών, η ιδιωτικοποίηση, ο διαχειριστής, ο οποίος θα κάνει τα πάντα ο ιδιώτης, που σημαίνει αυτόματα το πιο σημαντικό ίσως από όλα. Γιατί δεν είναι μόνο οικονομία τα πράγματα που διαχειριζόμαστε, είναι και ανθρώπινες ζωές. Τι σημαίνει κλείσιμο του οργανισμού, απόλυση των εργαζομένων. Και ό,τι δουλεύει εδώ μέσα με το σύστημα που δουλεύει. Σχεδιασμός του λιμανιού, δηλαδή με βάση το επιχειρηματικό κέρδος του ιδιώτη, τιμολόγηση με βάση τις ανάγκες του ιδιώτη, κοινωνικός χαρακτήρας μηδέν, κοίταγμα στην πόλη καθόλου, όφθα, νόα θα πληρώνουν, ερασιτέχνες αλλήλεις θα πληρώνουν. Το τι θα πληρώνουν έχει να κάνει με πολλά πράγματα και κυρίως με τα ό,τι συμφέρει το κέρδος του επιχειρηματία. Αυτή είναι η άλλη όψη. Και κυρίως, αν θέλει ένα πολεμικό πλοίο της Ελλάδας σε ένα λιμάνι που απέχει 30 χιλιόμετρα από την Τουρκία να έρθει εδώ, θα ζητάει άδεια. Αυτά και άλλα πολλά καταλαβαίνουμε ότι είναι αυτό ανατριχιαστικό το μοντέλο. Δεν υπάρχει πια στον κόσμο. Το 85%, όπως είπε και η Νατάσα, λειτουργεί στο μοντέλο αυτό, το landlord. Δηλαδή, ο φορέας διαχείρισης είναι ή δημοτικός ή δημόσιος, αλλά οι πάροχοι υπηρεσιών, αυτοί που είναι οι παίκτες, που ξέρουν το έργο, έχουν τις διασυνδέσεις, μπορούν να φέρουν τα φορτία, μπορούν να κάνουν τη δουλειά, είναι συγκεκριμένοι και εξειδικευμένοι και αυτοί μπορούν να έρθουν και σε συνεννόηση με το παγκόσμιο εμπόριο, με την παγκόσμιο τουρισμό, με την κρουαζιέρα την παγκόσμια, για να κάνουν τη δουλειά αξιόπιστα, σε όφελος και του λιμανιού και της τοπικής κοινωνίας. Η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Αναστασία Γκαρά, έκανε λόγο για ένα ιδιαίτερα σημαντικό νομοσχέδιο προϊόν μακρόχρονης διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, το ΤΑΙΠΕΔ και τους οργανισμούς λιμένων, προκειμένου να προαχθεί το μοντέλο των υποπαραχωρήσεων για την αξιοποίηση των περιφερειακών λιμένων, σε αντίθεση με αυτό της ιδιωτικοποίησης που προωθούσε η προηγούμενη κυβέρνηση. Τι σημαίνει η μέθοδος των υποπαραχωρήσεων, η οποία είναι μία μέθοδος που εφαρμόζεται περίπου στο 80% και πλέον των ευρωπαϊκών λιμανιών, είτε μικρών είτε μεγάλων. Και έχει κριθεί ότι είναι και το πιο συμφέρον και βιώσιμο μοντέλο στην λιμενική διακυβέρνηση. Η συγκεκριμένη μέθοδος ουσιαστικά διατηρεί υποδημόσιο έλεγχο και την κυριότητα στο δημόσιο τα περιφερειακά λιμάνια της χώρας. Δεν ιδιωτικοποιούνται, δεν πολλούνται, δεν περνάνε σε ιδιωτικά χέρια. Αντιθέτως, η κυριότητα παραμένει στο δημόσιο και τον πρώτο λόγο έχουν οι οργανισμοί λιμένων για ό,τι συμβεί και όποια δραστηριότητα αναπτυχθεί στο εκάστοτε λιμάνι. Επιπλέον, με τη συγκεκριμένη μέθοδο, η συγκεκριμένη μέθοδος των υποπαραχωρήσεων κυρίως αφορά σε πρώτη φάση το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Εξήγησα πριν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το λιμάνι μας, παρά το ότι τα τελευταία 3 χρόνια έχουν αξιοποιηθεί και χρήματα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και έχουν γίνει πολύ σημαντικές μελέτες, αλλά και μικρά έργα αναγκαία και έχουν προχωρήσει δραστηριότητες. Ωστόσο, για την προσέλκυση μεγάλων, κυρίως ξένων επενδύσεων, όπως για παράδειγμα το να γίνει στο λιμάνι μας ένα κέντρο logistics, να αξιοποιηθούν ενεργειακά project ή να φτιαχτούν μαρίνες για την αξιοποίηση θαλάσσιου τουρισμού ή και κυρίως το εμπορικό του κομμάτι, όπου χρειάζονται πολύ μεγάλες επενδύσεις υψηλού κόστους, με τη μέθοδο των υποπαραχωρήσεων μπορεί να γίνει η προσέλκυση σε αυτούς τους ιδιώτες. Είναι το μεταμνημονιακό πλαίσιο, είναι οι προσπάθειες που γίνονται από εδώ και πέρα με μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων και αυτονομίας, για να μπορέσουμε να φέρουμε πιο κοντά αυτό που λέγαμε από την αρχή, την ισόρροπη και δίκαιη ανάπτυξη.
από τα 11 σημεία που είχαν εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ήδη έχουν υλοποιηθεί τα 10. Το 11ο είναι η επιδότηση του ενοικίου, που έρχεται να προστεθεί και αυτό το επόμενο χρονικό διάστημα. Παραμένουμε στη σημερινή συνέντευξη τύπου που δόθηκε στον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης για το ζήτημα της υποπαραχώρησης που αφορά και στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Από αυτήν τη μέρα θα περίμενα να βρίσκονται εδώ και άλλοι φορείς και συγκεκριμένα και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Αναστάσιος Δημοσκάκης, για να στηρίξουν το σχέδιο ανάπτυξης που αφορά στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΟΛΑ, ο κ. Χρήστος Δούκας, το σχέδιο αυτό δεν αφορά ένα σχέδιο σε προσωπικές φιλοδοξίες. Θα περίμενα πραγματικά να ήμασταν σήμερα κι άλλοι στο τραπέζι, να ήταν αυτοί οι οποίοι στήριξαν εδώ και καιρό αυτή την προσπάθεια. Αν εξαιρέσουμε τον Γιώργο τον Καΐσα, τον βουλευτή, ο οποίος είναι για ειδική αποστολή στην Αθήνα, επειδή συμμετέχει στην Επιτροπή Υγείας σε ένα νομοσχέδιο που σε λίγες μέρες θα συμπληρώσει στο κομμάτι της υγείας την προσπάθεια, τη γενικότερη προσπάθεια της επόμενης περίοδου. Είμαστε αυτοί που είμαστε εδώ, γιατί αυτοί στηρίξαμε αυτή την προσπάθεια και πρέπει να το πούμε καθαρά. Αυτή η προσπάθεια που δεν αφορά ούτε προσωπικές ιδιοτέλειες, ούτε προσωπικές φιλοδοξίες, αλλά αφορά την αξιοποίηση ενός εργαλείου όπως το λιμάνι σε όφελος της τοπικής κοινωνίας, οι παρόντες εδώ και καιρό το υποστηρίξαμε και επομένως δικαιούμαστε να έχουμε λόγο και να σας πούμε περί χαρής ότι ο δρόμος έχει ανοίξει. Δεν έχω την πολυτέλεια πια να είμαι τόσο ευγενής και συγχωρήστε με γι' αυτό, θέλω να λέω την αλήθεια. Εγώ θα περίμενα να ήταν όλοι, προφανώς η τοπική κοινωνία, η θεσμοθετημένη είναι εδώ, αλλά δεν είναι εδώ γιατί η ψυχή της είναι εδώ, κάνει τις δουλειές της. Αλλά στο πολιτικό κομμάτι, αυτό που λέει μια πρόταση που κατατέθηκε στην κοινωνία, υιοθετήθηκε και πήγε στη Βουλή για να γίνει το σχέδιο που θα αναπτυχθεί η χώρα στη λιμενική βιομηχανία, να βρίσκει υποστηρικτές μόνο το κυβερνών κόμμα, μόνον, και όλοι να είναι απέναντι χωρίς επιχειρήματα. Εγώ περίμενα να ήταν και ο κύριος Δημοσχάκης εδώ. Ήταν εδώ, έπρεπε να το στηρίξει αυτό. Είναι κακώς δικό του θέμα και δική του η ευθύνη που δεν είναι εδώ. Θα ήταν εδώ, δεν μπορεί να είναι εδώ για να πει τι θα γίνει με τα Μπαϊστριανά. Αυτή είναι η αντίθεσή του. Στη Βουλή αυτό είπε. Δεν είπε εγώ προτείνω να το πουλήσουμε όλο ή να κάνουμε κάτι άλλο. Είπε τι θα γίνει με τα Μπαϊστριανά. Με αγωνία ξαφνικά το 2019 που για 30 χρόνια τα Μπαϊστριανά και οι ιδιοκτήτες ήταν όμοιροι αυτή τη ιστορία και τώρα λύνεται. Και ήρθε να κάνει τι. Εγώ τον τιμώ σαν βουλευτή και σαν θεσμικό, αλλά καθόλου σε ό,τι αφορά αυτά που λέει. Δεν μπορεί να λέει να παραπλανά τον κόσμο. Έτσι. Και θέλω να το αναδείξω. Ακούστηκαν επιχειρήματα, κυρίως από την αξιωματική αντιπολίτευση, από τη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι βουλευτές λέγανε ξεκάθαρα ότι εμείς πολιτικά και ιδεολογικά υπερασπιζόμαστε την πλήρη ιδιωτικοποίηση. Και άλλοι βουλευτές δεν είχαν, πάλι της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΠΑΣΟΚ, δεν είχαν να παρουσιάσουν κανένα άλλο μοντέλο, καμία άλλη μέθοδο. Όταν κατά τη συζήτηση ζητήσαμε να μας παρουσιάσουν ένα άλλο μοντέλο ή όταν λέγαμε ότι ναι μεν υποστηρίζεται την πλήρη ιδιωτικοποίηση, την πώληση δηλαδή σε έναν ιδιώτη και βάλαμε το ζήτημα το εθνικό, θα μου επιτρέψετε να το πω, και τους είπαμε τι θα γίνει στην περίπτωση που στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης πρέπει να πλησιάσει ένα πολεμικό πλοίο. Όχι σε έκτακτη ανάγκη, στην καθημερινότητα. Εδώ υπάρχει συνεργασία ήδη. Και αυτός είναι και ένας από τους ρόλους των λιμανιών. Όταν ο κάτοχος θα είναι ένας ιδιώτης, οποιοδήποτε δημόσιο όχημα, ακόμη και το πολεμικό πλοίο, θα πρέπει να παίρνει άδεια από τον έναν ιδιώτη. Να σας θυμίσω ότι το μοντέλο που προτείνει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ήταν το μοντέλο που προχωρήσανε στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί τα τελευταία 3 χρόνια αλλάξαμε πάρα πολλά πράγματα στις ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις που υπήρχαν, διότι δεν διασφαλίζονταν ούτε το ότι τα δημόσια οχήματα ή τα οχήματα του πολεμικού ναυτικού μπορούν να πλησιάσουν χωρίς άδεια για εθνικούς λόγους,
και για στρατηγικούς λόγους. Ούτε άλλα δημόσια οχήματα μπορούν να αξιοποιούν αυτά τα λιμάνια για επιχειρησιακούς λόγους, ούτε και διασφαλιζόταν κυρίως τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ούτε καν διασφαλιζόταν τα δικαιώματα ή δημιουργία θέσεων εργασίας ή το πλαίσιο που θα διαμορφωνόταν και θα δημιουργούνταν οι νέες θέσεις εργασίας. Οι εργαζόμενοι, οι νέοι εργαζόμενοι, γιατί οι παλιοί προβλεπόταν να απολυθούν όλοι, οι νέοι εργαζόμενοι θα δουλεύανε σε ένα καθεστώς γαλέρας. Όλα αυτά τα αλλάξαμε και σε αυτά τα δύο λιμάνια, και στο λιμάνι του Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία και ευρωπαϊκή πρωτοτυπία το μοντέλο που έχει προχωρήσει, το μοντέλο της πλήρους ιδιωτικοποίησης σε αυτά τα δύο λιμάνια. Ενώ, όπως προείπαμε, στο 85, περίπου 84%, κυρίως στον ευρωπαϊκό ανεπτυγμένο χώρο της λιμενικής διακυβέρνησης αξιοποιείται το μοντέλο των υποπαραχωρήσεων. Και επιστρέφω λοιπόν και λέω ότι στη συζήτηση για τη Βουλή, γι' αυτό φαντάζομαι ο κύριος Δούκας ανέφερε το ότι πολύ θα έπρεπε να ήταν εδώ. Και όταν λέμε εδώ, εννοούμε το σχέδιο υποστήριξης και αξιοποίησης και ανάπτυξης του λιμένου. Αρκετοί θεσμικοί που είχαν και την δύναμη της ψήφου ή τη δύναμη του λόγου, δεν υποστήριξαν το σχέδιο ανάπτυξης του λιμένα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ελάτε να αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα, να αφήσουμε πίσω τα του καιρού και τα όσα έχουν συμβεί και με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και τα όσα μας είπε ο κύριος Χρήστος Δούκα σήμερα. Να πάμε λίγο βορειότερα. Θα κάνουμε μία στάση στο Διδημότυχο και συγκεκριμένα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βρίσκεται ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Διδημοτύχου, ο κύριος Κώστας Βαφιάδης, ο οποίος εκτελεί και χρέη βεβαίως του διοικητή, γιατί ακόμα έρχεται ο αναπληρωτής διοικητής στο νοσοκομείο του Διδημοτύχου. Θα μιλήσουμε φυσικά για το μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με το γεγονός ότι ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για την αυτονόμηση του νοσοκομείου του Δημοτύχου, για την αποσύνδεσή του από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Κύριε Βαφιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από το Δημότυχο. Είμαι αναπληρωτής διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας. Βλέπετε με αυτές τις αναπληρώσεις. Και ουσιαστικά δεν εκπροσωπώ, δυστυχώς δεν μπορώ να έχω καθήκοντα διοικητικά, διότι εξαιτίας ακριβώς αυτής της συνένωσης και έχουμε πει τα πολλά προβλήματα που έχει δημιουργήσει. Αναπληρωτής λοιπόν διευθυντής. Μόνο αναπληρωτής διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας με καθήκοντα στο νοσοκομείο του Δημοτύχου. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο διατάφτα, κύριε Βαφιάδη. Επειδή τα λέμε πάρα πολλά χρόνια, επειδή αυτή τη συζήτηση την έχουμε κάνει πάμπολες φορές, θέλω πραγματικά να σας ρωτήσω, εδώ που έχουμε φτάσει και με τα όσα μέχρι στιγμής και εσείς ξέρετε και έχετε πληροφορηθεί, θεωρείτε ότι ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για την αυτοτέλεια, για την αυτονόμηση του νοσοκομείου του Δημοτύχου? Ναι, με αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία, πράγματι είναι η πρώτη και η μοναδική, ανοίγει ο δρόμος, είναι ένα διαβατήριο, αν θέλετε, για την αποσύνδεση των νοσοκομείων. Δεν αναφέρεται βέβαια το άρθρο αυτό σε συγκεκριμένα νοσοκομεία, είναι γενικό και επομένως θα πρέπει να εξειδικευτεί, γιατί με τη λογική που συζητάμε τώρα, γιατί να μην αποσυνδεθούν και όλα τα υπόλοιπα της Ελλάδος. Δεν ξέρω ποια θα είναι τα κριτήρια και με ποιον τρόπο θα αποσυνδέσουν και ποια νοσοκομεία θα αποσυνδεθούν. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια πρωτοβουλία η οποία στοχεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Ελπίζουμε βέβαια, και τώρα εδώ είναι οι πρωτοβουλίες που μπορούν να αναπτύξουν οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος της περιοχής μας, να είναι το νοσοκομείο μέσα σε αυτά τα οποία θα αποσυνδεθούν, γιατί δεν πιστεύω ότι θα αποσυνδεθούν όλα. Για να πούμε λοιπόν ότι τελικά αν είναι νικήκαμε, θα πρέπει να αποκτήσουμε αυτό που ονομάζουμε νομική οντότητα. Βεβαίως. Δηλαδή αφημί, όνομα, σφραγίδα, διοικητή, όχι αναπληρωτή διοικητή, διοικητή, διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να δούμε πώς θα είναι πενταμελές, εφταμελές, θα είναι από υπηρεσιακούς παράγοντες, θα είναι και από πολίτες απ' έξω και τέλος το επιστημονικό συμβούλιο. Όλα αυτά δηλαδή που αυτή τη στιγμή μας λείπουν. Κοιτάξτε όμως, βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο, όπως και εσείς πολύ σωστά ουσιαστικά επισημαίνετε, κύριε Βαφιάδη. Το νομοσχέδιο αυτές τις ημέρες βρίσκεται σε διαβούλευση. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο αφορά γενικότερα το κελπνό και και την λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών. Το λέω πάρα πολύ έτσι απλά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο υπάρχει μία διάταξη για την αυτονόμηση, ουσιαστικά μέσα από την κατάργηση, αν θέλετε, και την ενίσχυση κάποιων οργανικών θέσεων σε κάποια νοσοκομεία, όπου εκεί ο καθένας
καθένας καταλαβαίνει ότι ουσιαστικά μιλάμε για τις αποσυνδέσεις κάποιων νοσοκομείων από κάποια άλλα. Με αυτήν τη λογική εντάσσεται φυσικά και το νοσοκομείο του Δημοτήχου. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε ότι υπάρχουν πολλά κενά και παραλήψεις, αλλά πόσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, κύριε Βαφιάδη, γιατί έχω κάνει κάποιες επικοινωνίες, ενδεχομένως και αύριο και μεθαύριο να μπουν οι ανησυχίες σας και οι προβληματισμοί, εννοώ συνολικότερα της κοινωνίας του Δημοτήχου, και να συζητηθούν υπό αυτή τη διαδικασία. Ναι, κοιτάξτε, αυτό ακριβώς ελπίζουμε. Το νομοσχέδιο έχει συζητηθεί στην Ειδική Επιτροπή της Βουλής, όπου υπάρχει ο βουλευτής Εύρω κ. Καΐσας, και τώρα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια. Έτσι. Ακριβώς αυτό περιμένουμε και εμείς, αυτό ελπίζουμε, να υπάρχει το νοσοκομείο, να εξειδικευτούν δηλαδή αυτά τα θέματα και επιτέλους να μπει σε τροχιά αυτή η αυτόνομη λειτουργία. Βέβαια δεν ξεχνούμε και δεν ξεχνάει κανείς τον επιθετικό προσδιορισμό που δώσαμε όταν ξεκινήσαμε αυτόν τον αγώνα πριν από 6 χρόνια. Αναβαθμισμένη αυτονομία. Επιφανώς. Δεν πρέπει αυτό να το ξεχνάμε ποτέ. Αυτονομία χωρίς αναβάθμιση και ενίσχυση, τότε γιατί είδους αυτονομία και αυτοτέλεια και αυτάρκεια μιλάμε, κύριε Βαφιάδη? Μια τρύπα στο νερό θα κάνουμε μετά. Ακριβώς. Αυτή μετά τη μπορεί να βρεθούμε στη θέση, καλώς ή κακώς, να λέμε να ξαναγυρίσουμε με το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Κοιτάξτε, η διασύνδεση επιστημονική θα υπάρχει πάντα. Δεν το συζητάμε. Καλά, εντάξει. Ένα δευτεροβάθμιο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης είναι τρίτοβάθμιο. Και η βοήθεια και η μετακίνηση προσωπικού όταν χρειαστεί κτλ. Αυτά πιστεύω ότι θα υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, για μας αναβαθμισμένη αυτονομία σημαίνει μόνιμες θέσεις, 4-5 μόνιμες θέσεις γιατρών. Έχουμε εξειδικεύσει επανειλημμένως και έχουμε πει ότι οπωσδήποτε χρειαζόμαστε μια θέση μόνιμη ακτινολόγου, μια θέση οπωσδήποτε ορθοπαιδικού και μια θέση νευρολόγου. Επίσης, έχουμε πει πολλές φορές ότι χρειάζονται οπωσδήποτε τρεις νοσηλεύτριες για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια ακόμη βάρδια, την τρίτη, αν θέλετε, όπως θέλετε, πείτε την, για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τους 7 αυτούς συνανθρώπους μας, οι οποίοι δυστυχώς πηγαίνουν μέρα παραμέρα στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, διότι δεν υπάρχει βάρδια που να μπορεί να τους εξυπηρετήσει στη μονάδα τεχνητού νεφρού του νοσοκομείου μας. Ο δρόμος είναι μακρύς και είναι μεγάλος, κύριε Βαφιάδη. Αυτό μπορεί κανείς να το καταλάβει. Αλλά ότι μετά από 6 χρόνια, μετά από κινητοποιήσεις, διαμαρτυρίες, αγώνες, συναντήσεις, επαφές, υποσχέσεις, φτάσαμε σε ένα σημείο να λέμε τουλάχιστον ότι μπήκε η βάση. Τώρα θα φανεί αν αυτή η βάση είναι καλή, στέρεη και γερή για να προχωρήσουμε ή όχι, έτσι. Έτσι ακριβώς. Τουλάχιστον υπάρχει αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία που δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα είχαμε μόνο υποσχέσεις. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή μια νομοθετική πρωτοβουλία που ανοίγει το παράθυρο, ανοίγει την πόρτα. Τώρα, αν θα μπούμε από την πόρτα στο κτίριο, δεν θα μπούμε, αυτό εναπόκειται στους κυβερνητικούς βουλευτές και στην τοπική κοινωνία. Θέλετε, σε όλους τους θεσμούς τοπικούς οι οποίοι πρέπει να πιέσουν, γιατί είμαστε στο παραπέντε. Είναι κρίμα να χάσουμε και αυτή την χρυσή ευκαιρία. Κύριε Βαφιάδη, σας ευχαριστώ θερμότατα. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ, καλό βράδυ. Στην περιφέρεια τώρα, κυρίες και κύριοι, μετασεισμικές δονήσεις στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά την απόφαση του Περιφερειάρχη του κυρίου Χρήστου Μέτιου να αφαιρέσει τις αρμοδιότητες από τον κύριο Θεόδωρο Μαρκόπουλο, τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, για την απόφασή του να ταχθεί στο πλευρό του κυρίου Χριστόδουλου Τοψίδη, του υποψήφιου Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Αντιπεριφερειάρχης τώρα Ξάνθης, ο κύριος Κώστας Δαγναφέρης, χαρακτηρίζει την απόφαση του κυρίου Μέτιου ως μια πράξη που αγγίζει τα όρια της πολιτικής δίωξης. Χαρακτηριστικά, σε ανακοίνωσή του κύριος Δαγναφέρης, σημειώνει ότι η πρακτική του κυρίου Μέτιου απέχει παρασάγκας από το πλαίσιο που πρέπει να κινείται ένας επικεφαλής, τονίζοντας ότι πιστεύω ότι σε όλες τις πολιτικές ομάδες, όταν κάποιος κατέχει τη θέση του επικεφαλής ή είναι ο ηγέτης, αυτός έχει το χρέος να ενώνει την παράταξη. Και επειδή η παράταξή μας σχεδόν έχει διαλυθεί, πιστεύω ότι υπεύθυνος για αυτή την κατάσταση είναι ο κύριος Μέτιος. Όπως γνωρίζετε, η παράταξή μας Περιφερειακή Αναγέννηση έχει πλέον διαλυθεί και δυστυχώς αυτός είναι κοινός τόπος. Την ενότητα της παράταξης, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, διαφυλάττει και ελέγχει ο αρχηγός, ο ηγέτης. Η δική μας παράταξη διαλύθηκε διότι ο ηγέτης που προέκυψε από ελεγχόμενη ψηφοφορία είναι αυτός που δεν μπορούσε να μας ενώσει. Η πρόσφατη ενέργειά του να αφαιρέσει αρμοδιότητες από τον χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Καβάλα Θεόδωρο Μαρκόπουλο είναι μια πολιτική δίωξη. Το όποιο έργο και παρήχθη έργο στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας προέκυψε από την ικανότητα και τη δραστηριότητα του Θεόδωρου Μαρκόπουλου, που μοναδικά αυτός το πιστώνεται. Από τα τηλεφωνήματα που δέχτηκα από γνωστούς και φίλους από την Καβάλα, διαπιστώνω ότι ο κύριος Μαρκόπουλος δεν έχει διαγραφεί από την καρδιά και την εκτίμηση των καβαλιωτών που τον αγαπούν και τον στηρίζουν. Δυστυχώς όμως και στην Καβάλα έχετε τους γνωστούς πρόθυμους που είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να πετύχουν κάποιους σκοπούς. Εάν δεν υπήρχαν αυτοί, δεν θα μπορούσε να σκεφτεί έστω κανείς να κάνει οτιδήποτε. Εκείνο που είναι σίγουρο, όλοι το γνωρίζουμε, όπως το γνωρίζουν καλά και οι καβαλιώτες, οι οποίοι τον τιμούν και τον
περιβάλλουν με την εμπιστοσύνη τους είναι ότι ο αναγνωρισμένος αιρετός αντιπεριφερειάρχης στην Περιφερειακή Νότα Καβάλας, θεσμικά, τυπικά και νομικά, μέχρι τις 31 Αυγούστου του 2019 είναι και παραμένει ο Θεόδωρος Μαρκόπουλος. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο κύριος Κώστας Αντωνιάδης, ο οποίος ουσιαστικά είναι άρτια αφιχθής από την τουριστική έκθεση του Βελιγραδίου, στην οποία και συμμετείχε η περιφέρεια με δικό της περίπτερο. Και δεν είναι μόνο η έκθεση του Βελιγραδίου, αλλά υπήρξε συμμετοχή της περιφέρειας και στην έκθεση του Βουκουρεστίου. Κύριε Αντωνιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Ο προγραμματισμός σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό προχωρά κανονικότατα, κύριε Αντωνιάδη, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς όπως είπατε και εσείς. Καταρχήν την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν στην Βουλγαρία, στην Σόφια, και όπως είπατε και εσείς ήμασταν και στη συνέχεια πήγαμε Βελιγράδι και Βουκουρέστι, δηλαδή στη Σερβία και στην Ρουμανία. Η συμμετοχή μας στις τρεις από αυτές τις βαλκανικές χώρες κρίνεται απαραίτητη. Αφενός, μένει για να δείξουμε, για να τιμήσουμε αυτές τις χώρες όπου οι κάτοικοι κατά πλειοψηφία επισκέπτονται την περιφέρειά μας για τις καλοκαιρινές τους και θερινές τους διακοπές. Αφετέρου δε, για να προωθήσουμε ακόμα καλύτερα όλα και τα πλεονεκτήματα που έχει η περιοχή μας σε αυτές τις τρεις βαλκανικές χώρες, πολύ δε περισσότερο και στην Ρουμανία, γιατί εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η Ρουμανία είναι η δεύτερη στην Ευρωπαϊκή χώρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η χώρα με το υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξη μετά την Πολωνία. Και είναι μια μεγάλη χώρα, έχει περίπου 22 εκατομμύρια κατοίκους. Καταλαβαίνετε επομένως πόσο σημαντική χώρα είναι για μας οι Ρουμάνοι τουρίστες, οι οποίοι επισκέπτονται όχι μόνο την Καβάλα και την Θάσο, αλλά όπως ξέρετε έχουν έρθει και στην Σαμοθράκη, αλλά και στα παραλιακά αστικά κέντρα. Επομένως είχαμε την παρουσία σε αυτές τις τρεις βαλκανικές χώρες. Τα μηνύματα είναι θετικά. Το έχουμε πει κατά επανάληψη ότι η περιοχή μας, η περιφέρεια μας είναι η φυσική έξοδος για 50 εκατομμύρια ενδυνάμει τουρίστες από τη βαλκανική ενδοχώρα, γιατί είναι και η Ουκρανία, είναι και η Μολδαβία, είναι και η Βοσνία, χώρες οι οποίες, οι κάτοικοι των οποίων θέλουν να έρθουν στην περιοχή μας, θέλουν να έρθουν στο Αιγαίο και να γνωρίσουν ακόμα περισσότερο τις φυσικές ομορφιές αλλά και τις απαράμιλες ακτές που διαθέτουμε ως περιφέρεια. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, η στόχευση, είπατε πως τα μηνύματα είναι πολύ θετικά. Άρα ο πύχης για το φετινό καλοκαίρι, πού ακριβώς πηγαίνει για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης? Κοιτάξτε, τα τελευταία από την ανάληψη της διοίκησης από τον νοέμβριο στο Περιφερειάρχη τον Γιώργο τον Παυλίδη, ο τουρισμός μπήκε στο επίκεντρο του στρατηγικού μας σχεδιασμού. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, διψήφιους αριθμούς, που αυτό σημαίνει ότι έχουμε αυξήσει το κατακεφαλήν εισόδημα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει, ήδη το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι του τουρισμού, αφενός μένα από τις επενδύσεις που γίνονται κατά μήκος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και την στήριξη που δίνει ο ίδιος ο Περιφερειάρχης μέσα από για τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, διαθέτοντας ένα ποσό περίπου 18 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως, ο τουρισμός για μας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Αυξάνεται το τοπικό ΑΕΠ, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και αποκτάει, όπως είπα και νωρίτερα, η περιφέρειά μας ένα τουριστικό brand name. Ιδίως για τις βαλκανικές χώρες, η περιοχή μας είναι ένας φτηνός προορισμός, γιατί καταρχήν είναι οδικός τουρισμός. Που σημαίνει αυτό? Ότι οι δύο ζευγάρια είναι μια οικογένεια, παίρνουν το αυτοκίνητό τους από το Βουκουρέστι και σε 6 ώρες είναι στην Κομωτινή. Επομένως, μας ενδιαφέρουν αυτοί οι τουρίστες, οι οποίοι και ξοδεύουν και μένουν και πάρα πολλές μέρες στην περιοχή μας. Φυσικά όμως στοχεύουμε και στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Γι' αυτό και στις αρχές Φεβρουαρίου ήμασταν στις Βρυξέλλες, όπου ο τιμόμενος προορισμός ήταν το νησί της Θάσου από τον ΕΟΤ των κάτω χωρών, όπου έγινε μια ειδική εκδήλωση. Υπήρχαν Βέλγοι δημοσιογράφοι αλλά και Ολλανδοί δημοσιογράφοι, του Operator, αλλά και ο εκπρόσωπος της TUI Βελγίου, όπου εκεί παρουσιάσαμε όλα εκείνες τα πλεονεκτήματα που διαθέτει και η Θάσος αλλά και η Σαμοθράκης, αλλά και γενικά, όπως είπαν
νωρίτερα όλο το παραλιακό αστικό μέτωπο της περιφέρειάς μας. Είναι κατανοητό, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, πως γίνεται μια στοχευμένη δουλειά όλα αυτά τα χρόνια από την πλευρά της περιφέρειας προκειμένου να ενισχυθεί το τουριστικό ρεύμα στην περιοχή μας. Τώρα να σας πάω σε ένα άλλο θέμα, το θέμα των ημερών. Αντιλαμβάνεστε, αφού σας έχω κοντά μου, θα πρέπει να δράξω την ευκαιρία. Χωρίς φυσικά να θέλουμε σε καμία περίπτωση να σας φέρουμε σε δύσκολη θέση, γιατί καθένας αντιλαμβάνεται πως πράγματι, όπως και να έχει, για όλες τις πλευρές είναι μια στενάχωρη κατάσταση όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα στην περιφερειακή αναγέννηση, μετά και την απόφαση που πήρε ο Περιφερειάρχης, ο κ. Χρήστος Μέτιος, να αφαιρέσει ουσιαστικά τις αρμοδιότητες από τον κ. Θεόδωρο Μαρκόπουλο. Θέλω να ακούσω το δικό σας το σχόλιο, διότι ουσιαστικά εσείς αναλαμβάνετε, κ. Αντωνιάδη, σε λίγες ημέρες τις διοικητικές, αν δεν κάνω λάθος, και τις οικονομικές υπηρεσίες, έτσι δεν είναι? Της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας εννοώ. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που ο κύριος ο χωρικός αντιπεριφέραρχης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας συμμετέχει σε έναν ψηφοδέλτιο του κύριου Τοψίδη, λογικό ήταν, αφόσον δεν παρατήθηκε ο ίδιος από την θέση του χωρικού αντιπεριφερειάρχη, να υπάρξει απόφαση, όπως είπατε και εσείς, του νυν περιφερειάρχη του κύριου Μέτιου. Από εκεί πέρα, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να λύσουμε τα προβλήματα των κατοίκων, των συμπολιτών μας σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και ειλικρινά, όπως βλέπετε και εσείς, και το χαρτοφυλάκι του τουρισμού είναι πάρα πολύ σημαντικό. Την επόμενη εβδομάδα πηγαίνουμε στις Βρυξέλλες, όπου θα γίνει ένα ειδικό γαστρονομικό event στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προβάλλοντας και προωθώντας τα τοπικά προϊόντα και της Θράκης αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας. Επομένως, δεν θα πω στο εσωτερικό διάλογο τι πρέπει να γίνει. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε προς όφελος της κοινωνίας. Πάντως, είναι πολλές πλέον οι αρμοδιότητες σας, κύριε Αντωνιάδη. Έτσι είναι πολλά τα καθήκοντά σας από εδώ και έπειτα. Είμαστε μαθημένοι στα δύσκολα. Είστε μαθημένοι στα δύσκολα. Αυτό να λέγεται. Και πάντα είστε και ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων και θέλετε να κρατάτε και τις ισορροπίες. Και αυτό σας τιμά ιδιαίτερα, κύριε Αντωνιάδη. Δουλεύετε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και με τρόπο τέτοιο που έχει και αποτέλεσμα, έτσι. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά που είπατε. Εμείς θα ευχηθούμε καλή πορεία και στα υπόλοιπα που αναλαμβάνετε σε λίγο χρονικό διάστημα, μόλις δημοσιευθούν στο ΦΕΚ. Ναι. Στο ΦΕΚ. Σε λίγες μέρες, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Οπότε, ναι. Στον κύριο Μαρκόπουλο, κύριε Αντωνιάδη, μένουν οι αρμοδιότητες που αφορούν μόνο την πολιτική προστασία, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Μάλιστα. Νομίζω ξεκάθαρο. Σας ευχαριστώ, ναι, θερμότατα. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Εγώ για τη φιλοξενία σας. Γεια σας. Για την υποψηφιότητά του, αλλά και για την βασική του στόχευση στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μίλησε στο left.gr ο υποψήφιος περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Κώστας Κατσιμίγας. Ο κ. Κατσιμίγας ρωτήθηκε και για την υπόθεση του χρυσού, αλλά και για τις αντιδράσεις της κοινωνίας και γενικότερα αναφέρθηκε στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου. Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ήταν η φτωχότερη περιφέρεια της Ελλάδος και πριν την εφαρμογή των μνημονίων. Επομένως, τα μνημόνια την επηρέασαν όσο επηρέασαν και την υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή, την διατήρησαν τη φτωχότερη περιφέρεια της χώρας. Και βέβαια, κατά τη διάρκεια των μνημονίων, δεν υπήρχαν οι δυνατότητες και οι προοπτικές να ξεχωρίσει η περιφέρειά μας σε σχέση με τις υπόλοιπες. Παρ' όλα αυτά, η περιφέρειά σας έχει αρκετό ορυκτό πλούτο και σε διάφορους άλλους τομείς έχει δυνατότητες ανάπτυξης. Ποια είναι η γνώμη δική σας για το πώς μπορεί να προχωρήσει η περιφέρεια από εδώ και στο εξής? Η περιφέρεια έχει τεράστιες δυνατότητες και τεράστια δυναμική. Και δεν είναι μόνο ο ορυκτός πλούτος, ο οποίος αναμφίβολα υπάρχει και είναι καταγεγραμμένος. Βέβαια, ελάχιστα πράγματα γίνονται για την εκμετάλλευσή του. Γιατί? Διότι κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί ακόμα και ενδεχομένως και ο μεταλλευτικός κώδικας δεν είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Και βέβαια, όσες φορές εφαρμόστηκε αυτός ο μεταλλευτικός κώδικας, έχουμε τα φαινόμενα τύπου μήλου ή τύπου φωκίδας που ξέρουμε ότι είχε καταστραφεί το περιβάλλον. Αναφέρεστε για το χρυσό? Όχι, θα σας πω το εξής, ότι στην περιοχή μας υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα χρυσού. Και επιχείρησαν διάφορες εταιρείες, καναδέζικες, αμερικάνικες, αυστραλέζικες, να έρθουν να εγκατασταθούν και να κάνουν απόλυψη χρυσού. Όπως είναι όμως γνωστό, η απόλυψη χρυσού γίνεται με οικειάνωση. Οπότε η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της περιφέρειάς μας είναι αντίθετη στην απόλυψη και εξόρυξη χρυσού. Παράλληλα όμως, στην περιοχή μας υπάρχουν και άλλα μεταλλεύματα, όπως είναι οι σπάνιες γαίες στην περιοχή της Καβάλας, της Ροδόπης, του Εύρου κτλ. Υπάρχει και ζεόλιθος εξαιρετικής ποιότητος.
και με διάφορους γραφειοκρατικούς λόγους δεν έχουν ακόμα εκμεταλλευτεί αυτά τα κοιτάσματα. Θέλω να πιστεύω ότι εάν αλλάξει ο μεταλλευτικός κώδικας και αν υπάρχουν και οι κατάλληλες πολιτικές και περιοριστεί η γραφειοκρατία, θα υπάρξει ενδιαφέρον. Εγώ προσδοκώ κυρίως στον Ζεόλιθο και στις σπάνιες γαίες. Για χρυσό, που είναι στην πολύ περιοχή σημαντικό μας, για τη συντεραμιστική δεν τεχνολογία. Θέλουμε να ακούμε για απόλυψη χρυσού, διότι η παγκόσμια τεχνολογία είναι ταυτισμένη η απόλυψη χρυσού με την κυάνωση και όσες φορές οι εταιρείες παρουσίασαν σχέδια απόλυψη χρυσού χωρίς κυάνωση, από πίσω υποκρύπτεται η χρήση κυανίου που είναι καταστροφική για το περιβάλλον, πράγμα που δεν το συζητάμε. Αλλάζουμε τώρα εντελώς θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε τι θα γίνει με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Το νέο πλαίσιο προστασίας θα αφορά τα στεγαστικά και τα επιχειρηματικά δάνεια, με υποθήκη εγγύηση την πρώτη κατοικία που έχουν καταστεί μη εξυπηρετούμενα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2018 που ήταν. Ειδική πρόνοια τώρα θα υπάρχει για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και οριστικοποιήθηκε, όπως φαίνεται, το τελικό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας που θα διαδεχθεί ουσιαστικά το νόμο Κατσέλη, ο οποίος εκπνέει σε λίγες ημέρες στις 28 Φεβρουαρίου. Τώρα μαζί μας τηλεφωνικά για να σχολιάσουμε όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις βρίσκεται η πρόεδρος της Ένωσης Καταλωτών Καβάλας, η κυρία Κατερίνα Γεροστεργίου. Κυρία Γεροστεργίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, να ακούσω το δικό σας πρώτο σχόλιο για όλα αυτά που μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχουν δει το φως της δημοσιότητας, με την κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται, κυρία Γεροστεργίου, να δρομολογεί μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση, αλλά δεν ξέρει κανείς αν τελικά αυτή η κατάσταση θα είναι προς όφελος των πολιτών, των δανειοληπτών, των καταναλωτών. Δεν θεωρούμε ότι είναι προς όφελος των καταναλωτών, των δανειοληπτών. Καταρχήν, έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας, η οποία στην ουσία θα ισχύει μέχρι και το 19 και από εκεί και πέρα δεν θα έχουμε προστασία της πρώτης κατοικίας, σύμφωνα τουλάχιστον με τα λεγόμενα των υπηρεσιακών παραγόντων. Πρέπει να δούμε φυσικά και το κείμενο το οποίο θα έρθει στη Βουλή για να μπορέσουμε να πούμε με μεγαλύτερη ακρίβεια κάποια στοιχεία. Το οποίο κείμενο το περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, κυρία Γεροστεργίου, να πάει στη Βουλή. Μέσα στην εβδομάδα. Πάντως το γεγονός είναι ότι δεν καταργείται ο νόμος Κατσέλη, όπως ακούγεται, διότι αυτός ο καινούριος νόμος δεν είναι ένας νέος νόμος Κατσέλη, όπως επίσης ακούστηκε. Αφορά στο άρθρο του νόμου που έχει να κάνει με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυτό το άρθρο στην ουσία καταργείται και την θέση του παίρνει η πλατφόρμα στην οποία ο πολίτης μπορεί να κάνει αίτηση με βάση φυσικά κάποια κριτήρια για να μπορέσει να προστατεύσει την πρώτη κατοικία, η οποία, όπως είπαμε, θα ισχύει μόνο για ένα χρόνο. Από εκεί και πέρα στην ουσία δεν υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας. Άρα μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό από το νόμο Κατσέλη. Προηγουμένως στην εισήγησή σας αναφερθήκατε ότι αφορά τα στεγαστικά και τα επιχειρηματικά, αλλά ποια επιχειρηματικά? Στην ουσία αφορά μόνο τα στεγαστικά δάνεια και τα επιχειρηματικά όσα έχουν προσημείωση πρώτης κατοικίας. Τα υπόλοιπα δάνεια τα οποία έχουν πάρει οι πολίτες εκτός των στεγαστικών, δηλαδή δάνεια προσωπικά, καταναλωτικά δηλαδή, οφειλές που συνδέονται με πιστωτικές κάρτες, αυτά μέσα ρυθμίζονται στο νόμο Κατσέλη. Τι θα γίνουν αυτά τα δάνεια τώρα? Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Η αλήθεια είναι, κυρία Γεροστεργίου, ότι πρέπει να διευκρινιστούν πάρα πολλά από τα αρμόδια κυβερνητικά χείλη και σίγουρα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να κατανοήσουμε στο 100% τελικά ποιο είναι αυτό το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Αυτό που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι ότι ουσιαστικά δίνεται παράταση κάποιων μηνών ακόμα μέχρι το τέλος του 2019 και αυτό που επίσης ξέρουμε είναι ότι θα υπάρξει μια ειδική πρόνοια για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι άνεργοι, τα άτομα με αναπηρία, οι οποίοι, όπως και πάλι λέω, μέχρι στιγμής ξέρουμε, έτσι, θα προστατεύονται και θα υποβάλουν μία αίτηση παγωγής στην πλατφόρμα για ένα διάστημα 3 ετών και όχι ενός έτους.
Αυτό θα το δούμε. Και βέβαια αυτό η προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων διασφαλιζόταν και με την τελευταία τροποποίηση που έγινε στο νόμο Κατσέλη με το λεγόμενο νόμο Κατσέλη-Σταθάκη, όπου εκεί για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, εάν η δόση του δανείου, όπως είχε αποφασιστεί από το δικαστήριο, δεν μπορούσε να πληρωθεί από τα άτομα αυτά, θα ερχόταν το κράτος και για ένα χρονικό διάστημα 3 ετών θα πλήρωνε αυτή τη δόση. Επομένως, δεν βλέπουμε κάτι καινούριο να γίνεται. Επιπλέον έχουμε ένα άλλο θέμα, ένα κενό για το ποιος, το πόσο πολίτης θα καταθέτει την αίτησή του στην πλατφόρμα. Και βέβαια το όσα έχουμε δει μέχρι τώρα που αφορά και η πλατφόρμα μια διαδικασία εξοδικαστικής ρύθμισης των οφειλών, μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποιες προτάσεις εκ μέρους των τραπεζών οι οποίες θα είναι βιώσιμες. Θα το δούμε τώρα με την πλατφόρμα. Διότι και πάλι υπάρχει μια μονομερής προσέγγιση του θέματος. Δηλαδή, οι τράπεζες αφού γνωρίζουν τα προσωπικά στοιχεία του πολίτη, του δανειολήπτη, θα καταθέτουν μια πρόταση η οποία όμως μπορεί να μην αντιστοιχεί στις δυνατότητες του πολίτη. Τι θα γίνεται τότε? Από ό,τι πληροφορούμαστε, ο πολίτης δεν θα έχει τη δυνατότητα να επανέλθει με μια δική του πρόταση. Μάλιστα. Είναι μόνο η πρόταση της τράπεζας και τίποτα περισσότερο. Από ό,τι ακούσαμε από τον Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικού Χρέους, ο πολίτης στην περίπτωση που δεν μπορεί να ανταποκριθεί και δεν βλέπει συμφέρουσα, δηλαδή συμφέρουσα, στα πλαίσια των οικονομικών του δυνατοτήτων, την πρόταση που γίνεται από την τράπεζα, είπε ότι μπορεί να επανέλθει και πάλι σύμφωνα με τον νόμο Κατσέλη να κάνει μια αίτηση να δικαστεί η υπόθεσή του και να κρίνει το δικαστήριο. Τελικά τι θα ισχύει? Άρα, κυρία Γεροστεργίου, επειδή θα έχουμε και άλλο χρόνο τις επόμενες ημέρες να πούμε πολλά περισσότερα, αφού θα διευκρινιστούν τα όσα θα προβλέπει το νέο νομοθετικό πλαίσιο, εγώ καταλαβαίνω αυτό που έχουν πει και πάρα πολλοί συνάδελφοί σας, ότι τελικά ο νόμος Κατσέλης και πάντα σύμφωνα με τα δεδομένα και τις συνθήκες που διανύουμε, έτσι να το διευκρινίσουμε και αυτό, ήταν το ιδανικότερο πλαίσιο προστασίας προς τους δανειολήπτες. Ακριβώς, και βέβαια ένα πρόγραμμα που όπως παρουσίασαν την πλατφόρμα είναι αντίστοιχο με το κυπριακό πρόγραμμα Εστία. Επίσης σε πολλά σημεία δεν είναι ευνοϊκό όπως είναι το πρόγραμμα της Κύπρου, το πρόγραμμα Εστία της Κύπρου. Μάλιστα. Άρα και εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε μια πλήρη αντιστοιχία, να μιλήσουμε για πλήρη αντιστοιχία των προγραμμάτων, ώστε να ευνοηθούν οι δανειολήπτες. Και βέβαια εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Ωστόσο, βέβαια λένε ότι αν τελικά λένε, κυρία Γεροστεργίου, ότι αν τελικά προχωρούσαμε όμως ένα είδος μοντέλου σαν την Εστία που εφαρμόστηκε στην Κύπρο, αλλά ακριβώς έτσι όπως εφαρμόστηκε στην Κύπρο, τότε πραγματικά θα μιλούσαμε για ουσιαστικά και με περιεχόμενο μέτρα προστασίας προς τους δανειολήπτες. Κυρία Πασκάκη, η Κύπρος προχώρησε και σε άλλα μέτρα για να λύσει την οικονομική της κρίση που κάναμε εμείς ως Ελλάδα. Επομένως, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις αποφάσεις αυτή τη στιγμή που έχει πάρει μια άλλη χώρα σε σχέση με την Ελλάδα. Το πρόγραμμα Κατσέλη, όταν δημιουργήθηκε ο νόμος αυτός, ήταν ό,τι καλύτερο είχε ψηφιστεί για να μπορέσει να προστατεύσει τους δανειολήπτες. Και αυτό που ακούγεται ότι τον έχουν εκμεταλλευτεί κάποιοι κακόβουλοι, μπορεί να συνέβη και αυτό, αλλά θεωρούμε ότι ήταν σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στους ανθρώπους οι οποίοι καλύφθηκαν βάσει αυτού του νόμου. Μάλιστα. Και ήταν πραγματικά σε αδύναμη θέση. Κυρία Γεροστεργίου, σας ευχαριστώ θερμότατα για την επικοινωνία αυτή και εδώ είμαστε για να σχολιάσουμε τα όποια προκύψουν τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Βεβαίως. Καλό βράδυ. Γεια σας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.
Thank you.